Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων με στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής προειδεάζουν για μία μακρά περίοδο διαβουλεύσεων. Το πρώτο κόμμα, η Κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία, κέρδισε 79 από τις 230 έδρες του Κοινοβουλίου, ενώ το δεύτερο Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε 77 έδρες. Ρυθμιστής των εξελίξεων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα είναι το ακροδεξιό κόμμα Τσέγκα, που τετραπλασίασε τη δύναμή του κερδίζοντας 48 έδρες. Ο αρχηγός του Τσέγκα έκανε λόγο για το τέλος της εποχής του δικομματισμού στην Πορτογαλία και δήλωσε πρόθυμος να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνασπισμού.